Αγαπητέ μου Έντι, αγαπητέ Δήμαρχε, σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την υποδοχή. Ήθελα πολύ να βρεθώ μαζί σας και όπως σας είπε και ο Έντι, στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα όταν χρειάστηκε να αναβάλω την επίσκεψη που είχαμε προγραμματίσει λίγο μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Όμως τότε, μιλώντας στο Δήμαρχο μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, είχα δεσμευθεί ότι θα έρθω να σας επισκεφθώ πριν το τέλος του χρόνου και τήρησα τη δέσμευσή μου και είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Σε αυτήν την πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα και δεν μπορώ να μην θυμηθώ το γεγονός ότι σε αυτήν εδώ πέρα την πλατεία πριν από ακριβώς 31 χρόνια, ήταν Δεκέμβριος του 1991, ήρθε ο πατέρας μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λίγο πριν είχε καταρρεύσει το καθεστώς της απίστευτης καταπίεσης του αλβανικού λαού και τότε προδιαγραφόντουσαν πολύ θετικές οι προοπτικές των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Και είχε πει ο πατέρας μου κάτι, το οποίο το ανέφερα και όταν μίλησα στη Λιβαδιά, είχε πει ότι η ελληνική εθνική μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών. Και όσο ίσχυε πριν από 31 χρόνια, άλλο τόσο ισχύει και τώρα. Και θέλω να γνωρίζετε ότι με τον Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Γνωρίζουμε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα δρομολογήσουμε και να τα επιλύσουμε όλα σε πνεύμα συνεργασίας και σε πνεύμα καλής διάθεσης. Όπως γνωρίζετε επίσης και την στήριξη που παρήχε και παρέχει διαχρονικά η ελληνική πολιτεία σε όλους τους Έλληνες που κατοικούν στο Δήμο σας. Να τη θεωρείτε δεδομένη. Η εκκρεμότητα του επιδόματος των ανασφάλιστων υπερηλίκων επιτέλους λύνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τη διαχρονική υποστήριξη την οποία παρέχουμε στα παιδιά τα οποία φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το σχολείο σας, να δω τα νέα παιδιά να μεγαλώνουν, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μαζί με την αλβανική, μαζί με την αγγλική. Για αυτά τα παιδιά θέλουμε να δουλέψουμε μαζί για να μείνουν στον τόπο τους, να μείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Και όσο προκόβει η Αλβανία, τόσο θα προκόβει και η ελληνική εθνική μειονότητα. Ο φίλος Έντι γνωρίζει καλά ότι βάλαμε πολύ πλάτη, για να το πούμε λαϊκά, στον ευρωπαϊκό δρόμο της Αλβανίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα εδώ είναι δύο σημαίες, η ελληνική και η αλβανική, και ανάμεσά τους είναι η ευρωπαϊκή σημαία. Ο δρόμος προς την πλήρη ένταξη της Αλβανίας στην Ευρώπη δεν θα είναι εύκολος, αλλά θα είναι ένας δρόμος στον οποίο η Ελλάδα θα είναι πάντα αρρωγός. Διότι η Αλβανία αξίζει να είναι μέλος της Ευρώπης και θα έχει πάντα την αμέριστη στήριξη της πατρίδας μας. Και εσείς θα είστε εξίσου ωφελημένοι από αυτήν την πορεία. Θέλω και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι για εμένα η σημερινή επίσκεψή μου εδώ στους δύο μειονοτικούς δήμους αλλά και στη Χιμάρα ήταν μια επίσκεψη με πολύ έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Γιατί πραγματικά νοιάζομαι την ελληνική εθνική μειονότητα και θέλω να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σας βοηθήσω και να σας στηρίξω. Και χαίρομαι επίσης που σήμερα έχω την χαρά να συνοδεύομαι όχι μόνο από φίλους από την Ελλάδα, βλέπω εδώ πέρα βουλευτές από τα Γιάννενα, τον Περιφερειάρχη Υπήρου,
τον Αλέκο τον Καχρημάνη. Το λέω αυτό διότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, φιλέντη, για να αναπτύξουμε τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της δικιάς σας περιοχής και της Ελλάδος. Είναι στενοί, μπορούν να γίνουν στενότεροι. Όπως μπορούμε να δρομολογήσουμε και έργα περιβαλλοντικής συνεργασίας, όπως ένα κοινό σχέδιο το οποίο έχουμε για τον ΑΟ ποταμό. Ο ΑΟΣ είναι το μόνο ποτάμι το οποίο πηγάζει στην Ελλάδα, αλλά εκβάλλει εκτός Ελλάδος, εκβάλλει στην Αλβανία. Και το μόνο και το μεγαλύτερο ποτάμι, το οποίο δεν έχει φράγματα στην Ευρώπη, είναι ο ΑΟΣ, και δουλεύουμε μαζί, ελληνική και αλβανική κυβέρνηση, για να τον προστατεύσουμε, για να τον αναδείξουμε. Αυτά είναι σχέδια τα οποία τελικά θα είναι προς όφελος και των δύο λαών. Αλλά εκτός από τους Έλληνες φίλους οι οποίοι ήρθαν σήμερα μαζί, έχω και τη μεγάλη χαρά να συνοδεύομαι από έναν δικό σας άνθρωπο, από τον Πύρο Δοδήμα, ο οποίος τόσες φορές έχει σηκώσει στους ώμους του και στις πλάτες του την Ελλάδα, τίμησε την πατρίδα μας σε 4 Ολυμπιάδες και πιστεύω ότι και αυτός αισθάνεται μια ξεχωριστή συγκίνηση σήμερα που επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για αυτόν και βλέπει τόσο κόσμο να τον υποδέχεται. Τέλος, θέλω να πω στον φίλο Έντι, επειδή είμαστε και οι δύο πολιτικοί και οι δύο κάνουμε συγκεντρώσεις και ομιλίες, ούτε εγώ έχω τόσο κόσμο όταν μιλάω σε συγκεντρώσεις στην Ελλάδα. Οπότε σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και το 23 να είναι μια καλή χρονιά για όλες και για όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.